έπρεπε να είναι και ήταν μια συζήτηση για την εθνική στρατηγική. Βασικό αντικείμενό μας ήταν να προσδιορίσουμε τα επόμενα βήματα και να τοποθετήσουμε σε ένα πλαίσιο, ώστε να μπορέσουμε να εμφανιστούμε ενώπιον της Βουλής και του ελληνικού λαού, εξηγώντας ότι υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, συμφωνημένο με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας, που μας βγάζει από το τούνελ, μας επιτρέπει να νιώσουμε ξανά ασφαλείς, δηλαδή βάζει τέλος σε αυτή την καταστροφική συζήτηση για το αν η Ελλάδα θα είναι ή δεν θα είναι μέλος της Ευρωζώνης, και αλλάζει το κλίμα στην πραγματική οικονομία, γιατί αν δεν ανασχέσουμε την ύφεση, αν δεν δώσουμε ξανά αισιοδοξία και προοπτική, δεν θα κερδίσουμε το χαμένο έδαφος, δεν θα δώσουμε ελπίδα στους νέους ανθρώπους. Αυτό θα γίνει. Θα είμαστε σε θέση, όταν ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες και οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις, να παρουσιάσουμε αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο στη Βουλή και στην κοινή γνώμη. Έτσι αποκτούν νόημα και τα περιβόητα μέτρα, τα οποία ο ελληνικός λαός πρέπει να μπορεί να τοποθετήσει σε μία προοπτική. Επιβεβαιώσαμε επίσης ότι υπάρχουν απαράβατα όρια. Πρέπει τα μέτρα να έχουν εσωτερική ισορροπία και δικαιοσύνη, να μην έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, να ληφθούν υπόψη οι θυσίες και οι συμβολές στην εθνική προσπάθεια που έχουν γίνει έως τώρα, κυρίως από αδύναμους και μεσαίους. Υπάρχει ένα όριο που αφορά τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά υπάρχει και το όριο της μεσαίας τάξης που δεν πρέπει να διαλυθεί, γιατί είναι ο κορμός της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, θα απαιτηθούν σίγουρα πρόσθετες περικοπές και θυσίες, αλλά ο καθένας πρέπει να νιώσει ότι αυτές πιάνουν τόπο και ότι αυτές είναι δίκαιες. Άρα η μάχη για την φοροδιαφυγή, η μάχη για την ανάπτυξη, το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης, πρέπει να είναι και αυτά παράμετροι του πακέτου που θα εμφανιστεί στη Βουλή και στην ελληνική κοινωνία. Επειδή υπάρχει καταιγισμός σεναρίων, πρέπει να σας πω ότι ο πολίτης πρέπει να είναι επιφυλακτικός, γιατί έχουμε πλήρη συνείδηση του τι ακριβώς συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Ποια είναι η πραγματικότητα για τον άνεργο, για τον επαγγελματία που αγωνίζεται να σταθεί στα πόδια του, για τον νέο πτυχιούχο, για τον αγρότη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Και αυτήν την αγωνία της ελληνικής κοινωνίας προσπαθούμε να την συνδέσουμε με την ανάγκη η ελληνική οικονομία να σταθεί οριστικά στα πόδια της μέσα σε ένα εξαιρετικά επισφαλές και ρευστό περιβάλλον που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες για τα μέτρα. Χρειάζεται επεξεργασία σε επίπεδο επιτελείων. Αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες και θα ξανασυναντηθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.